Μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Δεν θα σας ρωτήσω βέβαια, γιατί και εσείς αρνείστε το δικαίωμα αυτών που εργάζονται στην καθαριότητα σε μια μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το αρνείστε πολύ απλά, γιατί αυτή είναι η πολιτική σας, όπως ήταν και η πολιτική των προηγούμενων, όπως είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Θα σας ρωτήσω όμως αν αυτή η μεταφορά της αρμοδιότητας στους Δήμους, να προσλαμβάνουν δηλαδή με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνοδεύεται και από μεταφορά πόρων από το κράτος προς τους Δήμους. Ή θα πείτε στους Δήμους, κόψτε το λαιμό σας, βρείτε εσείς τα λεφτά που θα πληρώσετε αυτές τις καθαρίστριες. Εν τω μεταξύ, όπως είναι φανερό, οι καθαρίστριες και οι καθαριστές που θα χρειαστούν θα είναι αρκετοί. Με ένα πιθανό, πολύ πιθανό ενδεχόμενο έξαρσης της πανδημίας του COVID. Και τέλος, μια που είστε εδώ, με την ευκαιρία θέλουμε να σας ρωτήσουμε, γιατί χθες η κυρία Υπουργός της Παιδείας είπε ότι είναι ένα ζήτημα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την τροπολογία για αυτό το έρημο, το παράβολο των 3 ευρώ που καταδικάζει χιλιάδες νέους εκπαιδευτικούς, όχι από το να μην διοριστούν απλώς, από το να χάσουν το δικαίωμα να δουλέψουν ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια. Γι' αυτό συζητάμε. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας.